Μικρέ, πού είσαι? Γιατί φεύγεις μακριά μου? Σου έχω πει πολλές φορές να μην απομακρύνεσαι. Αντρέα! Εδώ, όταν σημαδεύεις με το βέλος, θα είσαι συγκεντρωμένος. Το κατάλαβες? Γιατί η ενέργεια δεν πηγάζει από το μυαλό. Πηγάζει μόνο από την καρδιά. Καλησπέρα σας. Δεν ακούω. Άλλη μία. Μπράβο, μικρέ. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Χαβρές, ηθοποιός και voice actor. Και μέσα σε όλα και μιας φίρμας. Τον γνωρίζουμε. Τον γνωρίζουμε. Για να ακούσω το όνομά του. Μεταφέρθηκα εδώ το 2024 στο Game Athlon Summer. Σας έχω ετοιμάσει κάτι διαδραστικό. Σας είχα ρωτήσει κάποια στιγμή πολλούς από εσάς αν τον μεταφέραμε τον τύπο αυτόν το 2024. Τι επάγγελμα θα έκανε? Μου είπατε χασάπης. Μου είπατε θα κάνει babysitting. Αλλά μου είπατε ότι θα είναι και CEO. Αυτό μ' άρεσε. Και έτσι εμφανίζομαι μπροστά σας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ, πρώτα απ' όλα, όλη τη διοργάνωση του Game Athlon Summer. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα. Όλες αυτές τις μέρες, και αυτός είναι ο βασικός λόγος που εμφανίστηκα κοντά σας, είναι γιατί λένε ότι όλοι οι gamers, όλοι όσοι ασχολούνται με τα games, με τα anime και όλο αυτό τον κόσμο, ότι είναι καμένοι. Εγώ 3 μέρες τώρα έχω συναντήσει σκεπτόμενους, άτομα με άποψη, και όσοι λένε το αντίθετο, για φέρτε μου τους εδώ. Έχω ετοιμάσει λοιπόν σήμερα, για να σας κάνω και δώρα, ένα διαδραστικό παιχνίδι που θα παίξουμε μαζί. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, θέλω να πάτε ακριβώς από την πίσω πλευρά στη συνεργάτη, στην Αζίμα, να σας δώσει τις σκηνές, και όσοι καταφέρουμε να ανέβετε, εδώ θα παίξετε. Θα παίξετε, θα καταθέσετε σε 2 σκηνές που έχω ετοιμάσει. Η μία σκηνή είναι με τον Ατρέα και η άλλη σκηνή είναι με τη Φρέια. Οι σκηνές όλες, και δεν πιστεύω να υπάρχει καμία αντίρρηση εδώ μέσα, μπορούν να την παίξουν είτε ο, είτε η, είτε το. Υπάρχει κάποιο θέμα με αυτό? Ωραία. Λοιπόν, θα είναι λοιπόν 2 σκηνές. Παρακαλώ τον πρώτο. Αζίμα, φέρε μου τον πρώτο.
Φέρε μου τον πρώτο. Το παλικάρι εκεί. Για να του πω και δύο λογάκια. Λοιπόν, εσύ, ναι. Περνάτε ωραία. Μισό λεπτό. Θέλω και εγώ προσωπικά εσύ. Να σας ευχαριστήσω και όσους δεν κατάφερα να δω σήμερα, να τους δω μετά. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, να κάνουμε τις αγκαλιές μας. Και το βράδυ, να δούμε πώς είμαστε. Μετά τις 8, που δεν πιστεύω να φύγει κανένας, θα βοηθήσω κι εγώ για να δώσουμε ένα μαξάκι, ένα Audi. Θέλω, σας θέλω όλους εδώ ενεργούς για να γίνει toxic, για να γίνει λοιπόν, να κάνουμε έναν άνθρωπο πολύ χαρούμενο σήμερα. Εντάξει, ο πρώτος παίχτης παρακαλώ να έρθει. Λοιπόν, ένα. Ξεκίνα λοιπόν, ξεκίνα. Δώσε, για δώσε ελάτε. Λόγια της σκηνής. Σε να πάρει το μικρόφωνο. Για έλα. Ποια είσαι εσύ? Είμαι Αλεξάνδρα. Γεια σου Αλεξάνδρα. Έχεις δύο φύλλα, δώσε μου το ένα. Ναι. Λοιπόν, οι σκηνές απαιτούν να καταθέσετε κάτι εδώ, Αλεξάνδρα. Νομίζω είναι διαφορετικές. Ναι. Είναι... Δώσε την Αζήμα και πες, θα μας δώσει την ίδια. Οι σκηνές λοιπόν απαιτούν να καταθέσουμε εδώ πέρα, να κάνουμε μία μικρή κατάθεση συναισθηματικής κατάπτωσης. Για πάμε. Έλα, Αζήμα. Λοιπόν, όλοι εσείς στο τέλος θα βγάλετε τον νικητή. Τους νικητές, οι οποίοι τα δύο άτομα θα πάρουν δύο από τις υπέροχες καρέκλες της Άντα Σιτ. Δύο. Και 10 άτομα θα πάρουνε αναμνηστικά δώρα από μένα. Έχεις δύο? Ναι, έχω δύο. Λοιπόν, άκου Αλεξάνδρα τώρα εδώ. Ωραία. Ακούτε κι εσείς όλοι εκεί πίσω. Ακούτε λίγο παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θέλω να κοροϊδέψεις. Καταλαβαίνεις, για ευνόητους λόγους. Ωραία. Γιατί θα γριέψω. Και δεν έχω τίποτα να σου κάνω κανένα Spartan Rage εδώ να γίνει χαμός. Δεν θα ήθελα, είναι αλήθεια. Λοιπόν, η σκηνή λοιπόν, έχεις διαλέξει τη σκηνή με τη Φρέγια. Ναι. Ο Κρέιτος ετοιμάζεται να φύγει για τη Βαλχάλα και όπως την, όπως το παιχνίδι, έχει πάλι μια μικρή σύγκρουση με τη Φρέγια. Θέλω να πας εκεί στη γωνία, να έρθεις, να με συναντήσεις σε μια απόσταση για να μας βλέπουν και να αρχίσεις να διαβάζεις. Πάμε λοιπόν. Για να ακούσω ένα χειροκρότημα λίγο για την Αλεξάνδρα. Λίγο να της δώσουμε θάρρος. Μη βαριέστε εκεί πάνω. Εσείς εκεί το team με τα μαύρα, σας βλέπω. Χειροκροτήστε. Ωραία. Μπράβο μικρέ. Μπράβο. Λοιπόν. Έλα γρήγορα. Σταμάτα σε μία απόσταση και ξεκίνα. Πάμε. Δεν αρκεί που ρισκάρετε τη ζωή σας. Δεν είστε μόνο εσείς που πληρώνετε το τίμημα. Φρέγια, τι θες να κάνω? Να παραιτηθώ? Η Βαλχάλα θα βοηθούσε. Ναι, πίστευα ότι θα βοηθούσε. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Σας χρειάζομαι όμως. Δεν πρέπει αυτή τη φορά να αγνοήσετε τους κανόνες εκεί μέσα, εντάξει? Εντάξει. Όλα εντάξει μου λες, κράτε. Αλλά πρέπει να κάνεις το αντίθετο. Δεν θα το συζητήσω παραπάνω μαζί σου, Φρέγια. Κράτα, είναι πολύ σημαντικό να περάσεις όσο γίνεται πιο αθόρυβα. Πάντα ξέρω και ευάλος ήσουνα. Φρέγια, σταμάτα! Θα σε συναντήσω εκεί που είπαμε. Χειροκρότημα για την Αλεξάνδρα! Πάρε Αλεξάνδρα, μπράβο, συγχαρητήρια. Κάτσε εδώ για να γίνει μετά
Να γίνει να βγάλουμε τον νικητή μετά από το χειροκρότημα. Έναν ατρέα θέλω τώρα. Για φέρε μου. Πάρ' το μικρόφωνο. Έλα εδώ. Από πού είσαι εσύ, από ποιο πολιτισμό εμφανίστηκες? Εμφανίστηκα από... Από πού? Από το Demon Slayer. Ναι, λίγο φοβισμένο σε βλέπω. Θαραλέο σε θέλω. Από το Demon Slayer εμφανίστηκα. Έτσι. Ποια σκηνή πήρες, του ατρέα? Ναι, ακριβώς. Μια σκηνή του ατρέα δώστε μου. Του ατρέα μια σκηνή. Λοιπόν, σου είπανε τι πρέπει να κάνεις. Ναι. Ο λύκος σου λοιπόν σε αυτή τη σκηνή, ο λύκος, βρίσκεται εδώ. Ετοιμοθάνατος. Θα έρθεις, θα γονατίσεις, θα κάνεις ότι πιάνεις το κεφάλι του και θα αρχίσουμε να μιλάμε. Ωραία. Το πρώτο πατέρα είναι ότι τον βλέπεις. Ερχόμαστε μαζί. Για πάμε. Μπαίνουμε μαζί λοιπόν και με το που μπαίνουμε βλέπεις το λύκο. Εντάξει, φύγαμε. Πάμε. Το μικρόφωνο μην ξεχνάς. Πατέρα. Στο λύκο τα λες. Πρέπει να φας κάτι. Έλα φάε. Σε παρακαλώ. Τι είναι? Είναι το μεγάλο κομμάτι κρέας που σου δίνω? Ατρέα, πλησιάζει η ώρα. Πεθαίνει. Μα αφού, πατέρα, θέλει να φάει. Πατέρα. Τελειώνει ο χρόνος του, μικρέ. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Όχι, μην το λες. Δεν μπορείς να το αποφασίσεις εσύ. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Μα, πατέρα, είμαι Θεός. Γιατί να μην μπορώ να το αλλάξω? Σου έχω πει τόσες φορές να μην το λες αυτό. Καλά, καλά. Δεν είναι ώρα για αυτά. Πεθαίνει, μικρέ. Πρέπει να ετοιμαστείς. Είσαι γενναίος. Πρέπει να ξεκουραστείς. Πρέπει να φεθείς. Σόφνα. Πολύ ωραία! Πάρα πολύ ωραία! Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, επόμενος. Η επόμενη, το επόμενο. Μία εναλλακτική Φρέγια. Για πάμε, δώσε μου μία Φρέγια. Μάλιστα. Καλώς τον. Καλώς τον. Λοιπόν, πήγαινε εκεί στη γωνία, ξέρεις τις οδηγίες. Πρόσεξε, μη γελάς. Όχι, δεν γελάς. Γιατί θα με νευριάσεις. Μάλιστα. Μπράβο, μικρέ. Λοιπόν, με το 3, 2, 1, ξεκινάμε. Το φωνάζεις, τον μαλώνεις. Αυτή είναι οδηγία, μην διαβάζεις την οδηγία. Sorry. Νευριάσεις. Δεν άκρη που ρισκάρετε την ζωή σας. Δεν είστε μόνο εσείς που πληρώνετε το τίμημα. Φρέγια, τι θες να κάνω? Να παραιτηθώ? Η Βαλχάλα θα βοηθούσε. Ναι, πίστευε ότι θα βοηθούσε. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Σας χρειάζομαι, όμως δεν πρέπει αυτήν την φορά να αγνοείτε τους κανόνες εκεί μέσα, εντάξει? Εντάξει. Όλα εντάξει μου λες, Κρέιτος, αλλά πάντα κάνεις του κεφαλιού σου. Δεν θα το συζητήσω παραπάνω μαζί σου, Φρέγια. Κρέιτος, είναι πολύ σημαντικό να περάσετε όσο γίνεται πιο αθόρυβα. Πάντα ξεροκέφαλος ήσουν. Φρέγια, σταμάτα! Θα σε συναντήσω εκεί που είπαμε. Παρακαλώ πολύ, χειροκρότημα!
Τέλειος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο επόμενος, όπα. Για πάμε λίγο. Για έλα εδώ. Για έλα εδώ εσύ. Σκεφτείτε τον λίγο πιο, λίγο πιο κοντό. Ίδιος δεν είναι. Ίδιος. Για να σε δω υποκριτικά αν είσαι ίδιος. Πήγαινε στη γωνία, ερχόμαστε, μπαίνουμε μαζί. Ερχόμαστε στο σπίτι μας, άρα στην ασφάλειά μας. Ωραία. Στο κέντρο είναι ο Λύκος, μόλις τον βλέπεις, το πατέρα θα το πεις πριν κάτσεις, ότι τον βλέπεις ότι ξεψυχάει. Εντάξει. Ξέρω. Πάμε. Φύγαμε. Πάμε, πάμε. Φύγαμε. Μπαίνουμε μέσα λοιπόν. Πάμε. Πατέρα. Έλα, αγόρι μου. Φρέα, φας κάτι. Τι είναι, είναι μεγάλο το κομμάτι κρέας που σου δίνω. Ατρέα, ατρέα, πλησιάζει η ώρα. Μα αφού πατέρα θέλει να φάει. Πατέρα! Τελειώνει ο χρόνος του, μικρέ. Όχι, όχι, δεν μπορείς να το λες αυτό. Όχι, μη το λες. Δεν μπορείς να το αποφασίσεις εσύ. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Μα πατέρα, είμαι Θεός, γιατί να μην μπορεί να τα αλλάξω. Σου έχω πει τόσες φορές να μην το λες αυτό. Καλά, καλά. Δεν είναι ώρα γι' αυτά. Πεθαίνει, μικρέ. Πρέπει να προετοιμαστείς. Ήσουν γενναίος. Πρέπει να ξεκουραστείς. Πρέπει να αφαιθείς. Σώμα. Τέλειος! Ευχαριστώ. Τέλειος. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γεια σου, Αναστασία. Αναστασία, σε ποιο, πού βρέθηκες και εμφανίστηκες μπροστά μου έτσι. Με πιάνουνε και τα νεύρα μου λίγο. Τι είναι αυτό, τι έπαθες. Με ποιο πολέμησες, ποιο σου έκανε μάγια. Δεν αρκεί που ρισκάραμε τις ζωές μας. Μπράβο. Δεν είστε μόνο εσείς που πληρώνετε το τίμημα. Φρέ, γιατί θες να κάνω. Να παραιτηθώ. Η Βαλχάλα θα βοηθούσε. Ναι, πίστευε ότι θα βοηθούσε. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Σας χρειάζομαι. Όμως δεν πρέπει αυτή τη φορά να αγνοήσετε τους κανόνες. Εκεί μέσα, εντάξει. Εντάξει. Όλο εντάξει μου λες, κράτε. Αλλά πάντα κάνεις το αντίθετο. Δεν θα το συζητήσω παραπάνω μαζί σου, Φρέια. Κράτε, είναι πολύ σημαντικό να περάσετε όσο πιο γρήγορα, όσο πιο γίνεται πιο αθόρυβα. Πάντα ξεροκέφαλος είσαι. Φρέγια, σταμάτα. Θα σε συναντήσω εκεί που είπαμε. Παρακαλώ, Αναστασία. Μπράβο, Αναστασία. Χρόνο. Χρόνιο. Χρόνο, Αζήμα. Ναι. Χρόνο. Έχουμε χρόνο, ανεβαίνει ο Ατρέας. Έλα. Ανέβηκε ο Ατρέας. Τώρα εγώ τι να πω. Τι να πω, μικρέ. 2024. Όλα δεκτά είναι. Πάμε, μικρέ. Πατέρα. Περίμενε. Να μπούμε μαζί. Θα τρέξουμε λίγο τώρα. Εντάξει, θα το κάνεις λίγο με ροή και θα πέσεις στα γόνατα σαν να το ζεις. Σαν να φεύγει ο σκύλος σου, εντάξει. Ναι, πρώτα το πατέρα και μετά φεύγεις. Εντάξει, φύγαμε. Φύγαμε, αλλά μην έχεις άγχος. Πάμε. Πατέρα. Έλα, αγόρι μου. Πρέπει να φας κάτι. Έλα, φάε. Σε παρακαλώ. Τι είναι. Είναι μεγάλο το κομμάτι κρέας που σου δίνω. Ατρέα. Πλησιάζει η ώρα σου. Πλησιάζει. Μα αφού πατέρα θέλει να φάει. Πατέρα. Τελειώνει ο χρόνος του, μικρέ. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Όχι, μην το λες. Δεν μπορείς να το αποφασίσεις εσύ.
Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Μα πατέρα, είμαι Θεός. Γιατί να μπορώ να τα αλλάξω. Σου έχω πει να μην το λες αυτό. Καλά, καλά. Δεν είναι ώρα γι' αυτά. Πεθαίνει, μικρέ. Πρέπει να προετοιμαστείς. Ήσουν γενναίος. Πρέπει να ξεκουραστείς. Πρέπει να θεθείς. Σόφνα. Μπράβο! Τέλειος! Πολύ ωραία. Παρακαλώ πολύ. Καλώς την. Πάρε το μικρόφωνο από εκεί. Ποια είσαι εσύ? Νεφέλ. Ωραία. Για να είσαι εδώ. Λοιπόν, έρχεσαι, με βρίσκεις, εγώ κάνω αναγνώριση χώρου, με το που με βρίσκεις, αρχίζεις. Πήγαινε πίσω να το κάνουμε μαζί. Εντάξει. Ναι. Προετοιμάσου λίγο. Πάμε. Δεν αρκεί που ρισκάρατε τις ζωές σας. Δεν είστε μόνο εσείς που πληρώνετε το τίμημα. Φρέγια, τι θες να κάνω? Να παραιτηθώ? Η Βαλχάλα θα βοηθούσε. Ναι, πίστευα ότι θα βοηθούσε. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Σας χρειάζομαι. Όμως, δεν πρέπει αυτή τη φορά να αγνοήσετε τους κανόνες εκεί μέσα. Εντάξει? Εντάξει. Όλο εντάξει μου λες, κράτε. Αλλά πάντα κάνεις το αντίθετο. Δεν θα το συζητήσω παραπάνω μαζί σου, Φρέγια. Κράτη, είναι πολύ σημαντικό να περάσετε όσο γίνεται πιο αθόρυβα. Πάντα ξέρω κέφαλος ήσου. Σταμάτα. Σταμάτα. Θα σας συναντήσω εκεί που είπαμε. Μπράβο! Τέλεια. Ωραία. Παρακαλώ άλλα δύο άτομα. Μάριος. Α, ωραία φάτσα είναι αυτός. Δικός μου, για έλα εδώ μπροστά. Δεν παίζεις ακόμα. Λοιπόν, αν συναισθηματικά είσαι και έτσι όπως πρέπει. Ναι. Για δες το, κάτσε λίγο ακίνητος μπροστά. Λίγο μπροστά. Για να σε δω. Όμορφος. Λίγο σου ξυρίζαμε τα μαλλιά. Λίγο. Λίγο έτσι προς το κόκκινο θα στα βάφαμε. Και θα ήσουν έτοιμος. Εντάξει, πάμε λοιπόν να μπούμε. Ξέρεις τις οδηγίες, έτσι? Ναι. Πολύ ωραία. Μπαίνεις μέσα λοιπόν. Μπαίνουμε. Πάμε. Πατέρα, έλα γόρι μου. Πρέπει να φας κάτι, σε παρακαλώ. Τι είναι? Είναι μεγάλο το κομμάτι κρέας που σου δίνω. Αντρέα, πλησιάζει η ώρα του. Μα αφού πατέρα θέλει να φάει. Πατέρα! Τελειώνει ο χρόνος του, μικρέ. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Όχι, μη το λες. Δεν μπορείς να το αποφασίσεις εσύ. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Μα αφού πατέρα είμαι Θεός, γιατί να μην μπορώ να το αλλάξω? Σου έχω πει τόσες φορές να μην το λες αυτό. Καλά, καλά. Δεν είναι η ώρα γι' αυτά. Πρέπει να προετοιμαστείς, μικρέ. Πεθαίνει. Ήσουν γενναίος. Πρέπει να ξεκουραστείς. Πρέπει να φεθείς. Σόφνα. Σόφνα. Μάριος! Ευχαριστώ, Μάριε. Τι θα παίξουμε? Τη σκηνή με τη Φρέια. Τη Φρέια. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, έρχεσαι τρέχοντας και με βρίσκεις μέσα. Κρατάς την απόσταση για δεν μου έχεις εμπιστοσύνη και πολύ. Και ξεκινάμε. Εντάξει. Ναι. Για πάμε τη σκηνή ωραία. Και... Δεν αρκεί που ρισκάρατε τις ζωές σας. Δεν είστε μόνο εσείς που πληρώνετε το τμήμα. Φρέγια, τι θες να κάνω?
να παραιτηθώ. Η Βαλχάλα θα βοηθούσε. Ναι, πίστευε ότι θα βοηθούσε. Θέλω να είστε προσεκτικοί. Σας χρειάζομαι. Όμως, δεν πρέπει αυτή τη φορά να αγνοήσετε τους κανόνες εκεί μέσα. Εντάξει. Εντάξει. Όλο εντάξει μου λες, Κράτε, αλλά πάντα κάνεις το αντίθετο. Δεν θα το συζητήσω παραπάνω μαζί σου, Φρεγιά. Κράτε, είναι πολύ σημαντικό να περάσετε όσο γίνεται πιο αθόρυβα. Πάντα ξεροκέφαλος ήσουν. Σταμάτα, Φρεγιά. Σταμάτα. Θα σε συναντήσω εκεί που είπαμε. Μπράβο! Πολύ ωραία. Τέλεια. Έλα. Λοιπόν, έλα γιατί χαλαρώσατε. Σε ευχαριστώ. Έλα γιατί χαλαρώσατε λίγο. Εσείς έτσι. Ευχαριστώ. Σας έχω βάλει. Σας βλέπω. Θα πεταχτώ από εδώ, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστώ. Ο επόμενος Ατρέας. Α, τι έγινε. Γεια σου, Κράτος. Ωραίο casting κάναμε. Έλα εδώ και ας τα αυτά τώρα. Πατέρα σου είμαι. Για να σε δω και σε να κάτσε εκεί, κοίτα εκεί μπροστά. Για να τον δούμε κι αυτόν. Θα έκανε κι αυτός, Θα κάνουμε casting μετά. Θα τα στείλουμε στη Σάντα Μόνικα να δούμε τι θα μας πούν. Ωραία. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε. Μπαίνουμε μέσα. Θέλω να παίξεις, προσπάθησε από την αρχή να φορτώσεις συναισθηματικά. Είναι ο αγαπημένος σου λύκος αυτός που πεθαίνει. Είναι, δεν έχει κάποιος λύκος σου πεθάνει ποτέ και ξαφνικά βλέπεις το θάνατο. Εσύ είσαι ο Λόκη, εσύ είσαι η Μύθεος, άρα... Κατάλαβα. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Φύγαμε. Πατέρα. Έλα, αγόρι μου. Πρέπει να φας κάτι. Έλα, φάε, σε παρακαλώ. Τι είναι? Μεγάλο το κομμάτι κρέας που σου δίνω. Ατρέα, πλησιάζει η ώρα. Πεθαίνει. Μα αφού, πατέρα, θέλει να φάει, πατέρα. Τελειώνει ο χρόνος του, μικρέ. Όχι. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Όχι, μην το λες. Δεν μπορείς να το αποφασίσεις εσύ. Και δεν μπορείς να το αλλάξεις. Μα πατέρα, είμαι Θεός. Γιατί να μην μπορώ να το αλλάξω? Σου έχω πει τόσες φορές να μην το λες αυτό. Καλά. Δεν είναι ώρα για αυτά. Τελειώνει ο χρόνος του, μικρέ. Πεθαίνει. Ήσουν γενναίος. Πρέπει να ξεκουραστείς. Πρέπει να αφαιθείς. Σόφνα. Το σόφνα στα νορβηγικά σημαίνει σπαραγμός, τον οποίο δεν είδα, Γιωργάκη. Πάμε δύο προτάσεις πιο πάνω να ακούσω λίγο το κλάμα σου. Να κλάψω. Πάμε κάτω. Πρόσεξε, θα είμαι κοντά σου. Παίρνω φόρα και σκάω πάνω σου. Για πάμε τις δύο τελευταίες προτάσεις, λοιπόν. Σου μιλάω εγώ. Δεν μπορείς να το αποφασίσεις εσύ. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Μα πατέρα, είμαι Θεός. Γιατί να μην μπορώ να το αλλάξω? Σου έχω πει τόσες φορές να μην το λες αυτό. Καλά. Δεν είναι ώρα για αυτά. Πεθαίνει, μικρέ. Πρέπει να προετοιμαστείς. Ήσουν γενναίος. Πρέπει να ξεκουραστείς. Πρέπει να αφαιθείς. Σόφνα. Καλύτερο, Γιωργάκη. Πολύ καλύτερο. Έτσι. Πρόβα. Μπράβο, Γιώργο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Έλα πολύ. Κάτω. Ποιος θα μπει τώρα? Έλα. Όπα. Το 18 εμφανίζεται. Το 2018 το θυμάστε? Που ήταν μικρό. Να το. Δέστε το. Καλώς. Για έλα μπροστά λίγο να σου κάνουμε το casting. Κάτσε εκεί. Ακίνητος. Πώς σε λένε? Μιχάλη. Γεια σου, Μιχαλάκη. Για να σε δω λίγο, Μιχάλη. Λίγο το μαλάκι αξιρίσουμε. Του βάψουμε και λίγο κοκκινάκι. Σου αλλάξουμε και λίγο τα ρουχαλάκια. Καλός δεν είναι? Ναι. Καλός. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σκηνή. Θέλω να καταθέσεις
συνέστημα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω και πάρα πολλά από ό,τι ξέρεις. Πάμε λοιπόν λίγο να συγκινήσουμε. Για πάμε μέσα. Μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Έλα εδώ μαζί μου. Φύγαμε. Μπαίνουμε στο σπίτι λοιπόν. Από την αρχή άρχισε να προετοιμάζεσαι συναισθηματικά. Να φορτώνεις. Ωραία. Φύγαμε. Πατέρα. Έλα αγόρι μου. Πρέπει να φας κάτι. Έλα φάε σε παρακαλώ. Τι είναι. Είναι μεγάλο το κομμάτι κρέας που σου δίνω. Ατρέα, πλησιάζει η ώρα του. Μα αφού πατέρα θέλει να φάει, πατέρα. Τελειώνει ο χρόνος του, μικρέ. Όχι, όχι. Δεν μπορείς να το λες αυτό. Όχι, μην το λες. Δεν μπορείς να το αποφασίσεις εσύ αυτό. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Μα πατέρα, είμαι Θεός. Γιατί να μην μπορώ να το αλλάξω. Σου έχω πει πολλές φορές να μην το επαναλαμβάνεις αυτό. Καλά, καλά. Δεν είναι ώρα για αυτά. Πεθαίνει, μικρέ. Ήσουν πρέπει γενναίος. Να προετοιμαστείς. Ήσουν γενναίος. Πρέπει να ξεκουραστείς. Πρέπει να φεθείς. Σόφνα. Μπράβο, Μιχάλη. Πολύ ωραία, Μιχάλη. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε το τελευταίος. Καλώς τον, ναι. Ποιος είσαι εσύ? Κώστας. Ο Κώστας. Έλα Κώστα λίγο μπροστά. Γιατί κάνουμε και casting εδώ. Κοιτάμε λίγο να δούμε μήπως στείλουμε στα Σάντα Μόνικα τίποτα εκεί. Λοιπόν, ωραία. Πρόσεξε. Παίζουμε εδώ. Παίζουμε υποκριτικά, δίνουμε. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Ο πατέρας σου δεν μπορεί να δώσει πολλά. Δεν γίνεται. Ο ρόλος του είναι συγκρατημένος, αυστηρός. Λοιπόν, μπαίνουμε στο σπίτι λοιπόν και βλέπεις τον Λύκο. Πάμε. Πατέρα. Καλώς. Έλα, αγόρι μου. Ναι. Πρέπει να φας κάτι. Έλα, φάει, σε παρακαλώ. Τι είναι. Είναι μεγάλο το κομμάτι κρέας που σου δίνω. Ατρέα, πλησιάζει η ώρα του. Πεθαίνει. Μα αφού, πατέρα, θέλει να φάει. Πατέρα. Τελειώνει ο χρόνος του, μικρέ. Όχι, 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 δεν μπορεί να το λες αυτό. Όχι, μην το λες. Δεν μπορείς να το αποφασίσεις εσύ. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Μα πατέρα, είμαι Θεός. Γιατί να μην μπορώ να το αλλάξω. Στο έχω πει πολλές φορές να μην λες ότι είσαι Θεός. Καλά, καλά. Δεν είναι ώρα για αυτά. Τελειώνει ο χρόνος του, μικρέ. Πεθαίνει. Ήσουν γενναίος. Πρέπει να ξεκουραστείς. Πρέπει να φεθείς. Σόφνα. Τέλειος! Πολύ ωραία! Για έλατε όλοι διαγωνιζόμενοι πάνω. Παρακαλώ ένα μεγάλο χειροκρότημα. Για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Για καθίστε εδώ στη σειρά για να σας βλέπω. Όλοι, 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 όλοι. Λοιπόν, μία ομαδική. Εδώ, να μπω κι εγώ στη μέση. Δεν ακούω στη φωτογραφία, θέλω να ακούω και λίγο. Έλα δυνατά, εκεί εσείς, σας βλέπω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να βρούμε λοιπόν τώρα τους δύο νικητές. Θα περνάω από πίσω για τον πρώτο νικητή. Θα περνάω από πίσω από τους παίχτες και ανάλογα που θα δυναμώνει το χειροκρότημά σας θα είναι ο πρώτος νικητής. Τον δεύτερο νικητή θα τον βγάλω μόνος μου. Δεν θέλω τη βοήθειά σας. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινάμε το χειροκρότημα. Εσείς εκεί αριστερά, τι κάνατε, ήρθατε για παραλία? Για πάμε λίγο. Πάμε, προχωράω.
Ωραία. Τι έγινε, ποιους βγάλαμε, αυτό που δείχνει πόσα χειροκροτήματα ήτανε, τι έγραψε, για πέστε μου. Ωραία, εγώ κάπου εδώ έπαιξε, για δώστε με λίγο, βοηθήστε με λίγο, εδώ, κάπου εδώ. Κάτι γίνεται εδώ. Ο πρώτος μας νικητής. Μπράβο, σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Ο πρώτος, η πρώτη καρέκλα της Andasit. Εκπληκτικές καρέκλες. Να κάθεστε και να μην σηκώνεστε. Συγχαρητήρια. Αγόρι μου εσύ. Δικιά σου. Κουβάλα τώρα. Μπράβο, έτσι, έτσι. Έτσι να σε δω. Πάμε λοιπόν το δεύτερο νικητή. Το δεύτερο νικητή λοιπόν θέλω να τον βγάλω εγώ και από την εμφάνιση όμως αυτή τη φορά και από την υποκριτική του δεινότητα. Εντάξει, δεν πιστεύω να έχετε καμία αντίρρηση. Ειδικά εσείς εκεί πάνω έχετε καμία αντίρρηση. Όχι, έτσι μπράβο. Λοιπόν, ωραία, πολύ καλά. Εξαιρετικά. Ωραία. Λοιπόν. Για να δω. Λοιπόν, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο κάποια στιγμή, εκείνη τη στιγμή που το ζητάς, κάποιος να αποδώσει. Όσο καλός το οποίος και να είναι, πάντα θέλουμε το χρόνο μας. Πάντα θέλουμε λίγο να προετοιμαζόμαστε. Και θεωρώ ότι την τονικότητα, έτσι λέω και στους μαθητές μου, την τονικότητα του ρόλου την έπιασε ο Μάριος. Το Μάριο. Έλα Μάριε μπροστά. Δεύτερη καρέκλα. Παρακαλώ τα δώρα. Ευχαριστούμε Ηλία. Παρακαλώ κουβάλα. Έλα. Κουβάλα να σε δω. Με γεια σου. Μπράβο αγόρι μου. Πάμε να δώσουμε και δωράκια. Ηλία δώσε μου και τα δωράκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα, μου δόθηκε και εμένα η ευκαιρία εδώ στο Gameathlon Summer, έστω και έτσι, να κάνω ένα... να μεταμφιεστώ λίγο, να τον φέρω το 2024. Συγχωρέστε με, δεν μπορούσα να βάλω τη στολή του, διότι εντάξει, μου λείπουνε, λίγο όγκος μου λείπει. Αλλά εντάξει, την επόμενη φορά. Από εδώ και πάνω όμως, ελπίζω να σας ικανοποιώ. Και όπως μου είπε ο συνάδελφος, ο Ιάπωνας, που έχει κάνει τον Κρέιτος στα Ιαπωνικά, που είναι φίλος αγαπημένος, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν μπορώ να το θυμηθώ, μου είπε ότι, ναι, δεν είμαι άνθρωπος που περί αυτολογώ, αλλά, ναι, ο Δημήτρης Χαβρές είναι ο μόνος που τουλάχιστον από εδώ και πάνω του μοιάζει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Η αγάπη σας τώρα τρεις μέρες είναι... συγκινητική. Θα παραμείνω λίγο έτσι. Όποιος θέλει έτσι να έχει την αποκλειστικότητα να βγάλουμε μία φωτογραφία, θα βρίσκομαι στο πίσω μέρος. Κάπου θα με βάλουνε. Ελάτε. Και 8 η ώρα με τον Toxic θα δώσουμε ένα TT Audi. Παρακαλώ πολύ. Ακόμα οι συμμετοχές είναι ανοιχτές. Όλοι στον Δημήτρη για να πάρετε τη συμμετοχή σας. Ο νικητής θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, αν δεν είναι εδώ μέσα, τη στιγμή της κλήρωσης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Gameathlon Summer και ραντεβού... το Νοέμβριο, μικρέ.